Η Επιτροπή Εξετάσεων φαίνεται ότι ξέχασε ότι τα παιδιά αυτά τα δύο κρίσιμα χρόνια, Δευτέρα και Γάμα Λυκείου, τα πέρασαν μακριά από τις σχολικές αίθουσες λόγω πανδημίας. Με βαρύ κεφάλι και συνεφιασμένο πρόσωπο βγήκαν χθες από τα εξεταστικά κέντρα πολλοί υποψήφοι ΓΕΛ των Πανελλήνιων Εξετάσεων λόγω των δύσκολων θεμάτων που έπεσαν χθες στα μαθήματα προσανατολισμού, κυρίως στα αρχαία και τα μαθηματικά και λιγότερο στη βιολογία. Έριξαν το ηθικό πολλών υποψηφίων. Αυτό και άλλα θέματα που αφορούν τις πανελλαδικές θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ Ροδόπης, τον κύριο Μιχάλη Βασιλιάδη. Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γενέζου, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ναι, είμαστε τώρα, πάμε στην τρίτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων, εννοώ για το ΑΓΕΛ, ήδη έχουμε και στην τρίτη μέρα στα ΕΠΑΛ. Να πούμε ότι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέσαν δύσκολα θέματα στα μαθήματα προσανατολισμού, κυρίως στα αρχαία και στα μαθηματικά και λιγότερα στη βιολογία. Να πούμε ότι υπάρχει μια παράμετρος σε αυτές τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις που δεν ξέρω αν θα είναι πολύ σημαντική. Μάλλον δύο παράμετροι να πω κιόλας. Πρώτη παράμετρος είναι ότι τα παιδιά αυτά στην διάρκεια της υγειονομικής κρίσης δεν είχαν την ευκαιρία των ενδοσχολικών εξετάσεων αφενός και δεν ξέρω και έπρεπε ίσως τα θέματα αφετέρου να είναι αναλόγως προσανατολισμένα ή προσαρμοσμένα σε αυτά που διδάχτηκαν οι υποψήφοι. Η περίπτωση είναι ότι η μόνη λύση που προκέφθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για τα σχολεία είναι ότι στις συγκεκριμένες συνθήκες αδυνατούσαν να καλύψουν την εξεταστική ύλη. Αν και είχαμε σχολεία που αδυνατούσαν να καλύψουν την ύλη, και γενικότερα αυτό οφειλόταν πέραν της υγειονομικής κρίσης, αλλά και στο γεγονός ότι διορίστηκαν αρκετοί εκπαιδευτικοί άργα. Βέβαια, πάντα προτείνεται ή προκρίνεται να καλυφθούν τα λύκεια πρώτα όσον αφορά σε κενά ή σε διορισμούς αναπληρωτών. Όμως, από την άλλη, είχαμε ότι στα αρχαία, να πούμε ότι ο Θουκυδίδης ήταν ένα δύσκολο κείμενο, όπως και στα μαθηματικά. Άρα, έπρεπε να δουν την παράμετρο του ότι πολλά σχολεία, ναι, μεν προσπάθησαν και έτρεξαν να διδάξουν και να βγει ύλη. Αυτό ήταν δηλαδή μόνο το κρίσιμο για το Υπουργείο Παιδείας. Να βγει ύλη. Και από εκεί και πέρα δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό και άμα δείτε κάποια θέματα, είναι προς το τέλος της ύλης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα ίσως να υπάρξει κάποιο θέμα. Υπό την έννοια, το λέω θέματος, υπό την έννοια ότι κάποια σχολεία, πανελλαδικά τώρα να το πούμε, ίσως να μην πρόλαβαν να το διδάξουν και να μπουν, να εμβαθύνουν δηλαδή στην ύλη των τελευταίων μαθημάτων. Εν πάση περιπτώσει όμως να πούμε ότι τα θέματα, και να πούμε και την άλλη παράμετρο βέβαια από αργότερα, τα θέματα ήταν βέβαια να πούμε ότι ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, είχαν μια διαβαθμισμένη δυσκολία. Τα νέα ελληνικά και η γλώσσα και η λογοτεχνία, εκεί που ξεκίνησα την Παρασκευή, πάντα μιλάω για τα μαθήματα των γενικών λυκείων, θα πούμε και για τα ΕΠΑΛ, ήταν θέματα τα οποία είχε σχέση και με την ιστορία και με κείμενα πολλά διάφορα που όντως οι νεολαίοι θα μπορούσαν να απαντήσουν, οι μαθητές μας να απαντήσουν σε αυτά τα θέματα, αλλά είχαν και πολλές παγίδες κατά την προσωπική μου άποψη και συζητώντας έτσι με κάποιους φιλολόγους του σχολείου μου, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα έπρεπε η ατομική άποψη, η προσωπική άποψη να περιστατωθεί. Δηλαδή, έπρεπε τα παιδιά να επιχειρηματολογήσουν γιατί πρέπει να κρατήσουμε το ταγάρι. Το ξέρετε, το γνωρίζετε κι εσείς. Γιατί το πρέπει να κρατήσουμε το ταγάρι αυτό που έχει μια ιστορία, αν θέλετε, την οικογενειακή και γενικότερη ιστορία, την ιστορία μας γενικότερα. Ήταν ένα θέμα βέβαια που είχε και αυτό τη δυσκολία του. Προχωρώντας και στα θέματα των ΕΠΑΛ, να πούμε τα θέματα, τα μαθηματικά και τα νέα ελληνικά, ειδικά στα νέα ελληνικά ήταν ένα, θα λέγα, καινοτόμο θέμα που μπορούσαν και εκεί οι μαθητές να το απαντήσουν, όπως και τα μαθηματικά, τα μέσα στην ηλικία τα ψέματα και είχαν μια διαβαθμισμένη δυσκολία. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά της τρίτης λυκείου, των ημερήσεων λυκείων και των εσπερινών, δεν, σε αυτή τη διετία δεν είχαν την ευκαιρία των σχολικών γραπτών εξετάσεων, αλλά και την εμπειρία γενικά των εξετάσεων. Και αφετέρου, τώρα πάμε στη δεύτερη παράμετρος, η μείωση των εισακτέων στα ΑΗ. Δεν ξέρω πια ότι πλέον αυτό που φωνάζουμε εδώ και πολύ καιρό, και η ελάχιστη βάση εισαγωγής, θα το δούμε και αυτό, και η τράπεζα διαβαθμισμένη δυσκολία, δηλαδή η τράπεζα θεμάτων, δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει. Πρέπει να δούμε, είμαστε στη μέση τώρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει γενικά και τις αποδόσεις των μαθητών, ειδικά για την τρίτη λυκείου, και πώς θα επηρεάσει και τις βάσεις. Είναι κάποιες παράμετροι, οι οποίες είναι ποιοτικές μεν, αλλά πάρα πολύ ισχυρές στο να δούμε πώς θα κατευθυνθούν οι βάσεις. Ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς θα κατευθυνθούν οι βάσεις, αν δεν τελειώσουν σαφώς οι εξετάσεις πανελλαδικές και αν δεν τελειώσουν και οι βαθμολογίες που ήδη ξεκίνησαν, βαθμολογίες των γραπτών εννοώ, στα βαθμολογικά κέντρα.
Άρα, αυτό που έλεγε και η Ελμέα Ροδόπης, αλλά και η Ολμέη Ομοσπονδία μας, ήταν η μείωση της ύλης. Βέβαια, η υπουργός είχε πει ότι όσο μειώνεται η ύλη, τόσο πιο δύσκολα θα είναι τα θέματα. Αλλά είδαμε ότι η ύλη δεν μειώθηκε, αλλά τα θέματα είχαν μια συγκεκριμένη δυσκολία, λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα παιδιά αυτά είχαν την απειρία, να πούμε, γενικά των εξετάσεων, γραπτών εξετάσεων γενικότερα. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε, κύριε Κινέζου. Προχωράμε αύριο με τα αναθήματα τα οποία θα δώσουν. Σήμερα δώσαν τα αναθήματα τα παιδιά από τα ΕΠΑΛ. Είχαν δώσει τα παιδιά από το μάθημα αρχές οικονομικής θεωρίας, βιολογικής γεωργίας, δίκτυα υπολογιστών, ανατομία, φυσιολογία. Και ήταν θέματα τα οποία είχαν και αυτά μια διαβαθμισμένη δυσκολία και γενικότερα σαφώς αυτό το γνωρίζουμε κάθε φορά, κάθε χρόνο, ότι τα θέματα είναι για αυτούς που είναι άρτια προετοιμασμένοι. Δηλαδή έχουν προγραμματίσει τόσο καλά το διάβασμά τους, την προετοιμασία τους αν θέλετε, για να αντιμετωπίσουν αυτή την δυσκολία. Βέβαια να πούμε κιόλας, έτσι και να στείλω ένα μήνυμα αν θέλετε από την εκπομπή σας, πρόκειται για μια εξέταση μιας, δεν αλλάζει η ζωή μας τώρα, δηλαδή θα δοθούν πολλές ευκαιρίες στους μαθητές. Οι γονείς δεν είναι κοντά στους μαθητές, συνεχίζουμε με ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, γιατί δεν ξέρουμε, οι βάσεις είναι για όλους και όχι για συγκεκριμένους, για πολλούς είναι, για όλους μας είναι, οπότε οι μαθητές να μην στενοχωριούνται, να συνεχίσουν την δουλειά τους, να συνεχίσουν τη δύσκολη αυτή και επίπονη προσπάθειά τους μέσα από μια κακά τα ψέματα χρονιά η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, μια χρονιά στην οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό σαφώς, αφενός. Και να ξέρουν ότι και οι γονείς να είναι και κοντά στα παιδιά τους και ότι με μια εξέταση, με μια διάρκεια μιας εβδομάδας πανελλαδικών εξετάσεων δεν χάνει τη ζωή μας. Τη ζωή μας τώρα την παίρνουμε, τώρα ανοίγεται μπροστά μας σε αυτή την ηλικία των 18 ετών και νομίζω ότι θα τους δοθούν πολλές ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν αυτή την δύναμη και αυτή την παιδαγωγική διαδικασία την οποία έχουν απορροφήσει και έχουν αποκτήσει μέσα στο σχολείο, μέσα στο δημόσιο σχολείο, κυρία Κινέζου. Κύριε Βασιλιάδη, ως προς την διεξαγωγή των πανελλαδικών, δεν υπήρξαν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα με καθυστερήσεις θεμάτων και κάτι ανάλογο? Όχι. Δεν υπήρξαν καθυστερήσεις θεμάτων. Απλώς την πρώτη ημέρα, στα νέα ελληνικά, είχαμε το γεγονός ότι είχαμε κάποιες διευκρινήσεις επί των διευκρινήσεων. Δηλαδή, αν το ερωτηματικό έπρεπε να μπει μέσα εντός στα εισαγωγικά ή έξω στα εισαγωγικά. Γιατί εγώ, βέβαια, ως μαθηματικός δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί όντως άλλαζε κάποιο νόημα από ό,τι μου είπαν οι φιλόλογοι. Απλώς αυτό είχαμε μόνο την πρώτη ημέρα. Δόθηκαν έγκαιρα αυτές οι διευκρινήσεις. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Βεβαίως, τα θέματα όπως σας έχουμε πει στα νέα ελληνικά είναι αυτά τα συγκεκριμένα. Και το μόνο που είχαμε, όπως σας είπα, είναι αυτές οι διευκρινήσεις που ήρθαν διευκρινήσεις επί διευκρινήσεως και κανένα άλλο πρόβλημα. Το οποίο συνεχίζουν οι εξετάσεις πανελλαδικές και κανονικά. Είμαστε στη μέση, όπως έχω πει. Αύριο διαγωνίζονται τα παιδιά της θεωρητικής κατεύθυνσης στα λατινικά και τα γνωρίζουν τα παιδιά στην θετική, στη φυσική και στην πληροφορική τα παιδιά της τεχνολογικής κατεύθυνσης. Να συνεχίσουμε την προσπάθεια από τα παιδιά που σας έχω πει και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Κύριε Βασιλιάδη, είδαμε και στην Κρήτη ότι είχαμε 3 μηδενισμούς σε ένα εξεταστικό κέντρο της Κρήτης. Ναι. Τι πρέπει να προσέχουν οι μαθητές ώστε να αποφύγουμε αυτό το ενδεχόμενο, μιας και είναι μια προσπάθεια πολλών ετών και επίπονη για τους ίδιους, ώστε να μην υπάρξει τουλάχιστον εκ παραδρομής αυτό το θέμα? Ακριβώς. Οι οδηγίες που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά την ασφαλή λειτουργία των πανελλαδικών εξετάσεων είναι συγκεκριμένη και διέπεται από κάποιους κανόνες μέσα από την κείμενη νομοθεσία. Είναι ξεκάθαροι αυτοί οι κανονισμοί. Τα παιδιά πρέπει να προσέξουν, καλό θα είναι κατά την προσωπική μου άποψη, τα κινητά να μην τα παίρνουν μαζί τους. Κάποια έξυπνα εντός εισαγωγικών ρολόγια να μην τα παίρνουν μαζί τους, γιατί αυτά αποτελούν από μόνα τους πράξη μηδενισμού του γραπτού τους. Άρα, το μόνο που θα πρέπει να φέρουν οι μαθητές είναι η κάρτα που έχει δοθεί από τα σχολεία και ταυτότητα τους ίσως ενδεχομένως. Δύο στυλό, μπλε ή μαύρο, με ένα συγκεκριμένο χρώμα, κάποια σβηστήρα και σαφώς νεράκι. Το νεράκι να μην είναι κοντά στο γραπτό τους, να το προσέχουν πάρα πολύ έτσι ώστε μην έχουν κάποιο ατύχημα και μετά θα έχουν προβλήματα. Και ξαναλέω, το κινητό να μην το έχουν. Δίνουν 4 φορές θα δώσουν πανελλαδικές εκτάσεις. Δεν πειράζει, μην το παίρνουν μαζί τους. Σας το αφήσω στους γονείς τους, σας το αφήσω στο σπίτι για 3 ώρες αυτή την ημέρα, τη συγκεκριμένη, στην οποία διαγωνίζονται μαζί με τους άλλους συμμαχητές τους. Άρα είναι πολύ κρίσιμο αυτό και είναι συγκεκριμένα. Έχω δοθεί από όλους τους συναδέλφους και από όλα τα εξεταστικά κέντρα οι οδηγίες αυτές, οι σαφέστατες οδηγίες για την ασφαλή διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Και άλλωστε, κύριε Κινέζου,
Δεν είναι τυχαίο ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι οι μοναδικές εξετάσεις, θα έλεγα, οι οποίες είναι αδιάβλητες. Και αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί είτε είναι στα εξεταστικά κέντρα ως επιτροπές, είτε είναι συνάδελφοι ως επιτηρητές, έχουν κρατήσει την διαδικασία αυτή στο 100% της, πώς να το πω, της αξιοκρατίας, στο 100% της καθαρής διαδικασίας όσον αφορά τους κανόνες λειτουργίας των πανελλαδικών εξετάσεων. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.